Φίλες και φίλοι, χαιρετίσματα από την κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα στη Λεμεσό, όπου σε πολύ λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά το ντέρπι της 17ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League ανάμεσα στον Απόλλωνα Century 21 και τον Κεραυνό Στροβόλου. Ρόστερ των δύο ομάδων, με τον Απόλλωνα να αγωνίζεται σήμερα με τους τρεις ξένους, τον Γκόρντον, τον Άλεν και τον Ντόρσι, με το νούμερο 6, ο οποίος επανήλθε στο δυναμικό της ομάδας την περασμένη εβδομάδα. Εκτός ομάδας πλέον είναι ο Justin Baker, ο οποίος είχε αντικαταστήσει για ένα ολόκληρο γύρο τον Ντόρσι, που είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Πολύ σημαντικός παίχτης όμως, και ο κύριος Φώτης Τακιανός, ο προπονητής του Απόλλωνα, τον έχει πλέον στη διάθεση του και πάλι. Από την άλλη, πάει η ομάδα του Κεραυνού, που αγωνίζεται με τέσσερις ξένους, θεωρώντας και τον Anthony King ξένο, τον κυπριοποιημένο. Μαζί του σήμερα επίσης είναι η Rory, Ροζέλ και ο Williamson. Το μόνο ερωτηματικό σήμερα ο Christopher Razis με το νούμερο 31, ο οποίος συνεχίζει να έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Κάνει προθέρμανση κανονικά ο Razis, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής στον πρόσφατο αγώνα στην Τουρκία, όπου ο Κεραυνός αντιμετώπισε την Τόφας για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League. Από τα χέρια του κύριου Ζάνεφ η μπάλα για την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι, στο ντέρπι ανάμεσα στον Απόλλωνα Century 21 και τον Κεραυνό Στροβόλου. Στον Πασχαλή κλέβει ο Ντόρσι, που δίνει στον Γκόρντον. Ο Γκόρντον ξανά στον Ντόρσι, καρφώνει. Προβάδισμα τώρα για τον Απόλλωνα μετά από λίγη ώρα. 15-13 προστά η ομάδα της Λεμεσού. Εδώ η πολύ ωραία assist του Ντέρι Γκόρντιν στον Τζόι Ντόρσι. Ντόρσι. Ωραία ενέργεια και το κάρφωμα με το δεξί, ο Τζόι Ντόρσι κάτω από το καλάθι, που έχει και πάλι την ευκαιρία να μειώσει. Είναι στο πλήν 6 διαφορά κατά του Κεραυνού, στο συν 6 για τον Απόλλωνα. Κινγκ από μέση απόσταση από τα 6 μέτρα, διχτάκι και μόνο διχτάκι για τον Άντωνι Κινγκ. Κινγκ προσποίηση έξω στο Στυλιανού με το τέλος των 24, εύστοχος από τα 6.75. Ο Νίκος Στυλιανού, ο Κεραυνός μειώνει, βγάζει έξω στον Γκόρντον. Ντόρσι, μακρινό σιούτ από τον Ντόρσι, κακό. Τυχερός όμως ο Γκόρντον εκεί παίρνει το επιθετικό rebound. Ο Μάρκου θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Απόλλωνα. Ο Σάιμον υποπίεση θα πετύχει το καλάθι. Γκόρντον κάνει το λάθος, κλέβει ο Στυλιανού, δίνει στον Ρόρι που θα τελειώσει χωρίς πρόβλημα, βάζοντας μπροστά τον Κεραυνό στο σκορ. Που αγωνίζεται για πρώτη φορά σήμερα ο πολύ έμπειρος βετεράνος Κύπριος Μιχαήλ, από πολύ μακριά πετυχαίνει το τρίποντο. 10 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Ο Γκόρντον θα ροκανίσει το ρολόι. Έρχεται για το pick and roll, γίνεται η αλλαγή. Ο Γκόρντον κάνει το shoot και ευστοχή. Καλά δύο πόντων και Κεραυνός. Να δούμε αν θα κάνει το shoot ο Μιχαήλ. Δεν προλαβαίνει. Χώρο της επίθεσης της ομάδας του, πετύχε το καλάθι. Γκόρντον, τάπα από τον King. Κατοχή παραμένει για τον Κεραυνό. Πολύ καλή άμυνα από τον Anthony King, που χτύπησε κιόλας. Εδώ να δούμε την επανάληψη. Γκόρντον πήγε προς το καλάθι. Ο King ήρθε, τάποσε και τον γκρεμοτσάκησε τον Γκόρντον. Δεν υπάρχει φάουλ όμως, εννοείται. Τάπα! Φανταστική άμυνα. Θα το δούμε στο replay. Ρόρι πήγε προς το καλάθι. Ο Άλεν του είπε stop. 14ο rebound τον Τζέφρι Άλεν. Ντόρσι, Μάρκου από τη γωνία με προσποίηση για τρεις, μέσα από τον Παναγιώτη Μάρκου. Μεγάλο τρίποντο. Γκόρντον τρέχει, δίνει στον Ντόρσι, καρφώνει ο Ντόρσι για το 67-62. Κινγκ, μακρινό σιούτ για τον Κεραυνό που θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων. Κεραυνός χρειάζεται νίκη σήμερα για να καθαρίσει λίγο πολύ την πρώτη διάδα εν ώψη του τρίτου γύρου. Ο Απόλλωνας με νίκη σήμερα και μια φανταστική τάπα εδώ. Μένω στον Ντόρσι. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση με την τάπα στο Στυλιανού. Κινγκ, μεγάλο καλάθι από τον Anthony King. Γκόρντον απέναντι από τον Ροζέλ, δύο κλείνουν τον Ροζέλ. Αυτός προσπαθεί να ψάξει να δώσει σαν συμπαίκτη του το κλέψιμο. Ο Γκόρντον, άστοχος ο Γκόρντον. Μεγάλο λάθος από τον Τέρι Γκόρντον κάτω από το καλάθι, αστόχησε. 10 για το σιούτ ο Κεραυνός, νέο λάθος από τον Κεραυνό, ανεπίτρεπτο λάθος που δίνει ευκαιρία στον Απόλλωνα να βγει στην επίθεση. Γκόρντον, έρχεται ο Σάιμον Μιχαήλ και σταματάει τον Γκόρντον.
τη στιγμή που αυτός πήγε να κοιτάξει το καλάθι για να βγάλει την φάση. Εδώ τον είδαμε τον Γκόρντον, κρατάει το κεφάλι του. Δύο συνεχόμενα κακές επιλογές από τον Γκόρντον, ειδικά οι προηγούμενοι. Ροκανίζει το 24. Πάει στο καλάθι ο Σάιμον. Το πήρε πάνω του, έκανε το λάθος όμως. Ο Απόλλωνας τρέχει. Με καλάθι παίρνει την νίκη ο Μάρκου. Μεγάλο τρίποντο του Παναγιώτη Μάρκου. Βάζει μπροστά τον Απόλλωνα με τρεις. Καλάθι τριών ποντών από τον Παναγιώτη Μάρκου. Εδώ βλέπουμε την επανάληψη. Τι τεράστιο τρίποντο από τον Παναγιώτη Μάρκου. Και ο Θεοχαρίδης. Μπάλα πάει στον Williamson. Ροζέλα από πολύ μακριά υποπίεση. Airball. Δεν πετυχαίνει το καλάθι ο Κεραυνός. Άγγιξε το Στεφάνι το διχτάκι. Όμως έχουμε το τέλος του αγώνα. Νίκη για τον Απόλλωνα.